Αισιόδοξη για την πορεία του τουρισμού στην Κρήτη, με την προϋπόθεση πως τα μεγάλα οδικά και αρδευτικά έργα θα αποκαταστήσουν το κλίμα στασιμότητας των προηγούμενων ετών, εμφανίστηκε μιλώντας στην Κρήτη TV η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη. Ταυτόχρονα συνέδεσε τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις με τις υποδομές, χωρίς τις οποίες, όπως είπε, η επόμενη μέρα για τον βασικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού θα είναι αμφίβολη. Χρειαζόμαστε τα μεγάλα έργα υποδομής που θα επιτρέψουν σε αυτές τις νέες επενδύσεις τουριστικές που έρχονται πραγματικά να ευδοκιμήσουν. Πάρτε παράδειγμα εδώ στα Χανιά, προς τη Δύση, δηλαδή προς δυσμάς, ετοιμάζονται μεγάλες επενδύσεις τουριστικές, οι οποίες τι χρειάζονται? Νερό. Άρα το φράγμα που δεσμεύσαμε τα χρήματα τώρα, το φράγμα του Ταυρονίτη, είναι προϋπόθεση για αυτές τις επενδύσεις. Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι η Κρήτη ήταν επί χρόνια εγκαταλελειμμένη, σημειώνοντας ότι τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί είναι όρος επιβίωσης της οικονομίας του νησιού. Πρόσθεσε δε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο καθυστέρησης για τη δημοπράτηση και την έναρξη του έργου κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Τώρα που ξεκινάει ο βόρειος οδικός άξονας, που έχει μπει το νερό στα βλάκια, που επιτέλους είμαστε σίγουροι για τη χρηματοδότηση, που έχει γίνει όλος ο σχεδιασμός του βόρειου οδικού άξονα και όπου θα μπουν οι πρώτες του μπουλντόζες στο τέλος αυτού του χρόνου, θα είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο θα διασφαλίσει μια σωστή και ομαλή λειτουργία. Ταυτόχρονα, η βουλευτής Χανίων έκανε γνωστό ότι προχωράει προμελέτη και για τη σύνδεση του βόρειου οδικού άξονα με το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος, διότι θα δώσει τη δυνατότητα πλέον τα δύο αεροδρόμια να είναι ισοβαροί σχεδόν, έτσι ώστε να μπορεί το αεροδρόμιο των Χανίων να πάρει ένα βάρος από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ως εξαιρετικά σημαντική παράμετρο για τη Δυτική Κρήτη συνολικά, χαρακτήρισε η κυρία Μπακογιάννη την ένταξη του τμήματος Καστέλη Χανιά στο σχεδιασμό για το νέο ΒΟΑΚ, επισημένοντας ακόμη την αναγκαιότητα να προχωρήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια και η παράκαμψη της Κισάμου.